Επαναλάβω πολλά από όσα είπα στην πρώτη μου τοποθέτηση. Να πω μόνο το εξής, σε ό,τι αφορά τα νησιά, για να κλείνει το θέμα αυτό και να σας απαντήσω, κύριε Πρόεδρε, σχέση με τη Frontex, γιατί αυτό έχει και ένα ενδιαφέρον. Σε σχέση λοιπόν με τα νησιά, πρέπει να τα κατανοήσουμε όλοι. Η υποχρέωσή μας, πέραν όλων των άλλων ζητημάτων των ηθικών, της ανθρωπιάς, της αλληλεγγύης, η υποχρέωσή μας, διεθνής μας υποχρέωση, και σε ό,τι αφορά την συνθήκη Σέγγεν και σε ό,τι όμως αφορά την διεθνή μας υποχρέωση για να μπορέσουμε να συμβάλλουμε ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, να υπάρχει δηλαδή η καταγραφή, να υπάρχει ταυτοποίηση. Η υποχρέωσή μας είναι με το που έρχονται, διασώζονται και πατούν το ευρωπαϊκό έδαφος, εκεί να γίνει ταυτοποίηση. Και αυτή είναι μια απολύτως λογική απέτηση και από την πλευρά των εταίρων μας. Και πρέπει να σας πω, παρά το γεγονός ότι προφανώς ευνηδιαστήκαμε στο πρώτο διάστημα και το καλοκαίρι οι δυνατότητές μας να ανταποκριθούμε σε αυτή την υποχρέωση ήταν χαμηλές, όταν είχαμε μάλιστα ροές των 10-15.000 σε ένα νησί ημερησίως. Εν τούτης, από το Σεπτέμβριο και μετά, γίνεται η διαδικασία αυτή με τρόπο εξαιρετικό, χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες των ανδρών και γυναικών της αστυνομίας και του λιμενικού βεβαίως και των τοπικών αρχών. Και πρέπει να σας πω ότι σήμερα δεν υπάρχει ούτε ένας πρόσφυγες που να μην ταυτοποιείται στα νησιά. Βεβαίως, το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν επαρκούν τα μηχανήματα αυτόματης ταυτοποίησης, τα λεγόμενα Eurodac, όταν οι ροές είναι πάρα πολύ μεγάλες, και είμαστε αναγκασμένοι για αρκετούς από αυτούς να χρησιμοποιούμε και μηχανήματα και την διαδικασία με το μελάνι, την παραδοσιακή διαδικασία, όπου εκεί υπάρχει ένας χρόνος υστέρησης. Μέχρι να περάσει δηλαδή το όνομα του ταυτοποιημένου, όπου παίρνονται τα δαχτυλικά του αποτυπώματα, στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και να καταχωρηθεί, μπορεί να περάσουν λίγες ώρες, όπου αντιλαμβάνεστε αυτές οι λίγες ώρες για τις ανάγκες που το κάνουμε αυτό, έτσι να προστατευτούμε απέναντι από την πιθανότητα να υπάρχουν κάποιες είσοδοι υπόπτων, αυτές οι ώρες παίζουν κάποιο ρόλο. Και γι' αυτό και εγκαίρως έχουμε ζητήσει από τις ευρωπαϊκές αρχές, από άλλες χώρες, να μας βοηθήσουν με τη συνδρομή τέτοιων μηχανημάτων. Να πω λοιπόν εδώ ότι κάποιοι κατηγόρησαν τη χώρα ως ξέφραγο αμπέλι. Κάποιοι προσπάθησαν επίσης ξανά να μας ενοχοποιήσουν όταν αποδείχθηκε ότι ένας εκ των δραστών στην δραματική, αιματηρή τρομοκρατική επίθεση στο Παρίσι είχε περάσει από τη Λέρο. Όμως τη Λέρο αυτός ο άνθρωπος ταυτοποιήθηκε κανονικά. Ταυτοποιήθηκε και μάλιστα σε μηχανή Eurodac. Όταν πέρασε στην υπόλοιπη Ευρώπη, μόνο στη Σερβία ταυτοποιήθηκε, πουθενά άλλο δεν ταυτοποιήθηκε. Και εδώ προσπαθούν να δημιουργήσουν ζήτημα ασφαλείας για την Ελλάδα, που κάνει καλά τη δουλειά της, και η Ελλάδα είναι το τελευταίο χειρό σταθερότητας σε μια αποσταθεροποιημένη περιοχή, και δεν βλέπουν ότι είδαν τον έναν που πέρασε από τη Λέρο και δεν είδαν το γεγονός ότι όλοι οι υπόλοιποι ήταν γέννημα θρέμα στη Γαλλία, στο Βέλγιο, και ότι ακόμα και αυτός που πέρασε μόνο εδώ ταυτοποιήθηκε και πουθενά αλλού. Έρχομαι τώρα στο θέμα της Frontex για να κλείσω. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει καμία δική μας αντίρρηση. Από την αρχή δεν υπήρξε αντίρρηση και νομίζω ότι εδώ υπάρχει μία παρεξήγηση σε σχέση με την συνδρομή της Frontex, στη συνδρομή της ελληνικής ακτοφυλακής από τη Frontex στα θαλάσσια σύνορα. Ούτως ή άλλως, η Frontex είναι εκεί και δεν κάνει βέβαια τίποτα άλλο από αυτό που κάνει και η ελληνική ακτοφυλακή. Διασώζει ανθρώπους. Η Ελλάδα λοιπόν, πρέπει να σας πω, ότι έχει ζητήσει και την ενίσχυση της Frontex, πέραν του αιτήματος που υπέβαλε για μηχανήματα Eurodac, όπως σας είπα πιο πριν, έχει ζητήσει και την ενίσχυση της Frontex,
Δυστυχώς από τα 1.600 επιπλέον στελέχη που ζητήσαμε, μόνο 200 άτομα έχουν έρθει μέχρι σήμερα. Και πρέπει να σας πω ότι δεν έχουμε καμία αντίρρηση και στην δρομολογούμενη, μετά και από δική μας παρότρινση, τη δημιουργία της λεγόμενης Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής. Εκεί όπου έχουμε αντίρρηση, και το γνωρίζετε όλοι καλά, διότι αφορά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και εκεί δεν μπορούμε να κάνουμε εκτόσεις, είναι στο αίτημα που διατυπώθηκε, όχι επισήμως, να υπάρξουν, λέει, κοινές περιβολές στα ελληνικά χωρικά ύδατα με την τουρκική ακτοφυλακή. Το οποίο δεν εξυπηρετεί και κανένα πρόβλημα. Διότι ακόμα και αν το δεχόμασταν αυτό που δεν το δεχόμαστε, ακόμα και αν το δεχόμασταν, τι θα κάναν διαφορετικό οι Τούρκοι από αυτό που κάνουμε εμείς και η Frontex. Να περισυλλέγουμε δηλαδή και να διασώζουμε τους ανθρώπους και εφόσον είμαστε στα ευρωπαϊκά ύδατα, να τους πηγαίνουμε στα ευρωπαϊκά εδάφη, δηλαδή στα νησιά μας. Δεν υπάρχει λοιπόν πια τέτοιο θέμα. Η ευρωπαϊκή ακτοφυλακή καλώς να έρθει και καλώς να συγκροτηθεί και θα συνδράμουν φυσικά οι ελληνικές δυνάμεις. Απόλυτη αρμοδιότητα της φύλαξης των συνόρων είναι η εθνική αρμοδιότητα. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι αυτό το οποίο θα πρέπει, εκεί που θα πρέπει να επικεντρώσουμε πλέον την προσοχή μας, δεν είναι στις υποχρεώσεις που υποτίθεται δεν τηρούμε, τις τηρούμε εμείς τις υποχρεώσεις μας, να δούμε τι γίνεται και από την άλλη πλευρά. Και θέλω εδώ δύο σχόλια μόνο. Υπήρξε μια συμφωνία, αναγκαία εγώ λέω, με την Τουρκία. Αναμένουμε όμως να δούμε και τα αποτελέσματα αυτής της συμφωνίας. Διότι υποτίθεται ότι αυτή η συμφωνία έγινε για να μειωθούν οι ροές. Και μέχρι σήμερα αυτό δεν το έχουμε διαπιστώσει. Μακάρι να κάνω λάθος, μακάρι να βγω ψεύτης. Έχουμε συγκροτήσει και μια μόνιμη επιτροπή διυπουργική δύο χώρες και θα ζητήσω το επόμενο διάστημα να γίνει έκτακτη σύγκλησή της για να διαπιστώσουμε από κοινού με την τουρκική πλευρά τι γίνεται με τις ροές. Αλλά αυτή όλη τη διαδικασία η Ευρώπη την έκανε. Βεβαίως και για να υπάρξει δυνατότητα οι πρόσφυγες που στα τουρκικά εδάφη να υπάρχουν κάποια χρήματα για να μπορέσουν να ζήσουν σε αξιοπρεπείς συνθήκες. Βεβαίως για να γίνεται η μεταγκατάσταση από την Τουρκία προς την Ευρώπη, όλα αυτά σωστά. Αλλά και για να μειωθούν οι ροές. Πρέπει να το δούμε αυτό. Και τέλος, εντάξει η Ελλάδα να τηρεί τις υποχρεώσεις της, αλλά πρέπει και η Ευρώπη να τηρήσει τις υποχρεώσεις της. Όχι απέναντι στην Ελλάδα, απέναντι στο πρόβλημα. Διότι μέχρι στιγμής οι χώρες οι οποίες έχουν μπει στη διαδικασία του relocation, δηλαδή για να δεχθούν πρόσφυγες, είναι πάρα πολύ λίγες. Και εδώ δεν υπάρχει Ευρώπη à la carte, στα δικαιώματα όλοι, αλλά στις υποχρεώσεις όποιοι θέλουν. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά την Ευρώπη και αφορά και τη λειτουργία, και έχετε δίκιο. Η πραγματικότητα λοιπόν είναι αυτή που μας λέει ότι σήμερα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, το τρίτο τρίμηνο του 2015, οι νέες αιτήσεις για άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ξεπερνούν τις 410.000, ενώ οι χώρες οι οποίες έχουν μπει στη διαδικασία του relocation για να υποδεχθούν πρόσφυγες είναι πάρα πολύ λίγες και δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτόν τον αριθμό. Στα πλαίσια λοιπόν των δυνατοτήτων μας κάνουμε παραπάνω από αυτό που μας αναλογεί. Και ελπίζουμε και η Ευρώπη να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Ευχαριστώ πολύ.